Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο, ένα διαφορετικό βίντεο, κάτι που σας χρωστάω και είναι το πώς φτιάχτηκε το στούντιο, το καινούριο γραφείο και γενικότερα πώς θα πάμε στο καινούριο σπίτι. Ήτανε κάτι που περιμένατε καιρό και αλήθεια είναι το καθυστέρησα, αλλά το υποσχέθηκα και το έκανα. Σήμερα θα έχουμε ένα πρώτο κομμάτι το πώς γίνονται τα πράγματα εδώ μέσα και εννοείται θα έρθουν και τα υπόλοιπα σιγά σιγά να δείτε την όλη κατασκευή. Πρώτα όμως τι πρέπει να δείτε, το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο. Το Good Offer 24, που εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε κλειδιά για να κάνουμε τα Windows μας γνήσια σε πάρα πολύ καλή τιμή. Πατάτε το link που έχω κάτω στην περιγραφή, στη συνέχεια πατάτε Buy Now και στο καλάθι σας βάζετε το κωδικό Just20 για να πάρετε ακόμα έκπτωση για ακόμα καλύτερη τιμή. Τέλος, τον κωδικό που θα σας στείλουν μέσω email, πάτε στα Windows, πατάτε μια επικόλυση και έχετε ενεργοποιημένα Windows. Ας περάσουμε στο βίντεο. Και ξεκινάει το πρώτο βίντεο που σήμερα θα δούμε λίγο τον χώρο που θα είναι το στούντιο. Εδώ μέσα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει χώρο γιατί ο χώρος είναι αρκετά άδειος. Επίσης, αν φαίνομαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και λερωμένος, σωστά με βλέπετε γιατί έτσι με αυτόν τον καιρό. Έχουν συμβεί πάρα πολλά αυτές τις μέρες, άσχετα πότε το βλέπετε εσείς. Πέρα από τη μετακόμιση γίνονται και άλλα πράγματα παράλληλα, οπότε γίνεται ένας ψιλοχαμός, δεν έχει όμως σημασία. Σημασία έχει να τσεκάρει τον χώρο που θα γίνονται πλέον τα βίντεο και θα είναι ένα τελείως ξεχωριστό δωμάτιο μόνο για αυτό. Κάτι που θα μου λύσει τα χέρια, γιατί στην Πάτρα έπρεπε να κάνω ολόκληρη διαδικασία στις εξιστήσεις, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε ναι, επιτέλους θα έχω μόνιμα στημένα πράγματα, μόνιμα στημένα κάμερες, φώτα και τα σχετικά και απλά θα έρχομαι και θα κάνω βίντεο. Τίποτα άλλο. Κάτσε να μπω πίσω από την κάμερα και να δούμε λίγο το χώρο. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο που βλέπετε τώρα την καρέκλα θα μπει μπροστά ένα τραπέζι το οποίο θα είναι και το τραπέζι που θα γυρίζονται τα βίντεο. Δεν θα αρκεστούμε στα φώτα που έχει τώρα χώρος, εννοείται δεν θα κάτσουμε σε αυτά εδώ, θα μπουν τα δικά μου φώτα τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχω ακουμπήσει εδώ πέρα, τα τρίποδα για τα φώτα. Εδώ έχει μια μπαλκονόπορτα που βγαίνουμε στο μπαλκόνι. Και εκεί πέρα είναι πολύ χρήσιμο, έχω βάλει ένα τραπέζι έξω, απλά δεν σας δείχνω για να δείτε τοποθεσίες και τα σχετικά. Έχω ένα τραπέζι εκεί έξω που μπορώ να κάνω διάφορες ψιλοκατασκευές. Και τι άλλο έχει το δωμάτιο? Εντάξει, έχουμε κάποιες σκούτες για έπιπλα που θέλουν συναρμολόγηση. Τα υπόλοιπα τα έχω ταξινομήσει, ας το πούμε. Έχει εδώ, τώρα πάμε ολόκληρο τον τρίποδο και την κάμερα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε εδώ λοιπόν δύο ντουλάπες οι οποίες είναι γεμάτες με πράγματα, όχι μόνο μέσα αλλά και από πάνω, όπως επίσης βλέπετε και λίγο το υπόλοιπο σπίτι, κούτες έχει απ' έξω άμα παρατηρήσετε, όπως επίσης έχουμε και εδώ πέρα κάποιες ακόμα κούτες, έχω το τρίποδο στον αέρα δεν ξέρω γιατί, και κάποια εργαλεία για τις κατασκευές και εννοείται θα μπουν και άλλα πράγματα. Στην ουσία κάτσα και καθάρισα λίγο τον χώρο από τις χούντες και τα ταξινόμησα, γιατί πολύ απλά θα βλέπατε ένα γεμάτο δωμάτιο με πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται μεγάλο ή μικρό στην κάμερα, τσουμ πετάχτηκα κι εγώ εδώ, αλλά είναι υπέρ αρκετός για να γυρίζονται τα βίντεο και να έχω και έναν αποθηκευτικό χώρο, δεν με νοιάζει δηλαδή κάτι άλλο και ξαναλέω θα είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Οπότε, λογικά θα βάλω κάποιο timelapse για να βλέπετε λίγο εδώ που ξεκινάω και φτιάχνω τα έπιπλα. Και δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, δεν ξέρω ποια μέρα, να ανέβουμε πάνω και να δούμε εκεί που θα είναι το σαλόνι και το γραφείο. Γεια σου κυρία μου. Χαίρετε. Τι κάνετε? Yeah. Ωραία. Εντάξει, εδώ γίνεται χαμός, βλέπετε. Έχει ένα σωρό πράγματα ακόμα που θέλουν μάζεμα, είναι απλωμένα παντού. Για να δούμε, εντάξει, εδώ η κουζίνα δεν νομίζω να σας πολύ ενδιαφέρει, ας την αφήσουμε στην άκρη. Και έξω από τον μπαλκόνι πάλι δεν νομίζω να ενδιαφέρει πολλούς. Ήδη κάποια πράγματα έχουν μπει. Τηλεόραση, καναπέδες, πολυθρόνα και αυτά. Θέλουν ακόμα δουλίτσα βέβαια. Και η τηλεόραση θα αλλάξει. Δεν θα μείνει αυτή. Είναι μια 50 που είχα. Θα μπει μια 65.
γιατί εντάξει τώρα ο χώρος είναι διαφορετικός. Και το γραφείο, πού θα είναι το γραφείο. Σε αυτήν εδώ την πλευρά, με τον γκρι τοίχο, θα μπει ένα γραφείο 4 μέτρα για να χωράω και εγώ και η Έλενα. Πώς ξεκινάει βέβαια αυτό το vlog δεν φαίνομαι καθόλου, θα με δείτε στη συνέχεια, δεν πειράζει. Και αυτή εδώ είναι η παλιά μου καρέκλα, τυλιγμένη, ψευτοτυλιγμένη ακόμα, θα την καβατζώσει η Έλενα. Γιατί εμένα μου ήρθε ένα καινούριο εργαλείο. Οπότε ναι, θα έχω αυτούν εδώ από εδώ και πέρα για να κάθομαι. Και τι μένει τώρα, να αρχίσω να φτιάχνω κάποια πράγματα. Και ναι, επιτέλους εμφανίστηκα και λίγο μπροστά, δεν ξέρω καν πώς ξεκίνησε αυτό το βίντεο. Και αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, στον χώρο εδώ όπως είπα, θα μπει γραφείο. Το οποίο οι πλάκες από πάνω, οι ξύλινες, δεν μου έχουν έρθει ακόμα. Τις περιμένω, τις είχα παραγγείλει από IKEA. Τις συγκεκριμένες θα είναι 2 πλάκες 2 μέτρα επί 60 πόντους για να γίνει 4 μέτρα σύνολο. Βέβαια, εσείς τώρα περιμένετε ότι θα έρθουν και οι κλασικές συρταριέρες IKEA, αυτές που βάζουν όλοι, αλλά αυτές οι συρταριέρες πέρα από ακριβές είναι και πολύ ψεύτικες σαν κατασκευή. Οπότε αυτό που έκανα ήταν να πάρω κάποιες συρταριέρες, κάποια συρτάρια κουζίνας που από πάνω είναι ανοιχτά για να μπει πάγκος κουζίνας που και πιο οικονομικά είναι. Οι συρταριέρες στα IKEA είχαν γύρω στα 90 ευρώ, ενώ αυτές που πήρα εγώ είχαν γύρω στα 45 ευρώ. Που όμως έχουν καλύτερους οδηγούς και καλύτερα ξύλα, παρόλο που είναι πιο οικονομικά. Αλλά δεν έχουν από πάνω κάλυμα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί θα μπει το ξύλο του γραφείου. Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να παίξει κάποιο timelapse ίσως που θα συναρμολογώ εγώ συρταριέρες και ντουλαπάκια και τέτοια πράγματα. Και είμαστε κάποιες μέρες αργότερα, δεν σε έδειξα κάποιο timelapse με την συρταριέρα. Γιατί ήταν αρκετή ώρα που χρειάστηκε να τη συναρμολογήσω. Μιλάμε για συρταριέρες όχι από το IKEA, αλλά για συρταριέρες που είναι για πάγκο κουζίνας, γι' αυτό είναι και έτσι κάμπριο στο πάνω μέρος. Και μάλιστα βλέπετε ότι είναι και για τέτοια ποδαράκια. Δηλαδή, μέσα στη συσκευασία έχει αυτά τα κλασικά πόδια πάγκο κουζίνας. Χρειάστηκε κανένα 2 ώρες να τη συναρμολογήσω. Ήθελε αρκετή ώρα, γιατί και οι οδηγίες δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Σύν ότι έκανα και μια πατέντα και έβαλα πολύ χαμηλού προφίλ ποδαράκια, ίσα-ίσα για να μην πατάει το ξύλο κάτω και χαλάσει, αλλά χωρίς να σηκωθεί και πολύ ψηλά, γιατί αλλιώς θα βγαίνει πολύ πάνω το γραφείο. Συνοτική αριστερά έχουν έρθει και οι επιφάνειες για τα γραφεία είναι λευκές, απλά τις βλέπετε ανάποδα. Και πώς έχει κατάσταση τώρα, ναι δεν έχουμε πολύ φως εδώ μέσα. Σε αυτό το γκρι τοίχο θα μπει λοιπόν το γραφείο. Θα είναι δεξιά και αριστερά κάποια συρταριέρα και από τις δύο πλευρές. Και στη μέση θα υπάρχει αυτό το ντουλάπι πάλι με το ίδιο σκεπτικό. Είναι ίδια χρώματα, λευκό και έχει γίνει πάλι πατέντα, το πούμε έτσι, με τα ποδαράκια. Οπότε πρέπει να πάρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν, που είναι για πάνω στο γραφείο και κάποια ακόμα είναι που δεν είναι εδώ μπροστά, και να ξεκινήσω να στείνω. Και ορίστε, εμφανίστηκα και εγώ. Έκανα στην άκρη τα πράγματα και ίσα που ακούμπησα τις συρταριέρες, ας το πούμε έτσι, και το ντουλαπάκι και έβαλα πάνω τα ξύλα. Δεν είναι ούτε βιδωμένα ούτε τίποτα, σηκώνονται δηλαδή. Και στην ουσία κάπως έτσι θα είναι το γραφείο. Μπορεί να γίνει μια προσθήκη σε εκείνη τη γωνία, να μπει δηλαδή σε όλο τον τοίχο, να έχει γραφείο, να γίνει γωνία σε εκείνο το σημείο. Θα το τσεκάρουμε. Αυτή τη στιγμή είναι 4 μέτρα επί 60 εκατοστά. Αυτό εδώ, λογικά αυτή θα είναι η μεριά της Έλενας και εμένα με βάζει στην άκρη, στη γωνία, τι να κάνουμε όμως. Και εδώ πέρα θα είμαι εγώ, αλλά για να καταφέρω να τα χωρίσω όλα, γι' αυτό έλεγα μήπως το κάνω γωνία. Τώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μετρήσουμε έναν κεντραρισμένο καλά το ντουλαπάκι που θα έχουμε σε αυτό το σημείο, για να μην είναι λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί η ένωση. Να μπουν μερικές βίδες που θα ενώνουν τις πλάκες, ας το πούμε έτσι, με τις συρταριέρες, όπως και με το ντουλαπάκι. Και γιατί στο κέντρο δεν έχει κάποια στήριξη και είναι αρκετά μεγάλη απόσταση, έχει ένα μικρό λίγισμα που αυτό με το βάρος θα γίνει χειρότερα. Έχω πάρει αυτά εδώ τα πόδια, τα γνωστά, που επειδή όμως οι συρταριέρες δεν έχουν τα πόδια που σας έδειξα, έχω κάνει εγώ δικιά μου κατασκευή, δεν ήξερα ακριβώς το ύψος, οπότε πήρα ρυθμιζόμενα πόδια, φτάνω από τους 60 πόντους μέχρι και τους 90. Τα συγκεκριμένα είναι λίγο πιο ακριβά από τα κλασικά πόδια, έτσι ώστε να μπει ένα τέτοιο, στο πούμε τώρα χοντρικά, να μπει ένα τέτοιο στο πίσω μέρος και θα το κάνω εγώ στην θέση που θέλω και θα βιδωθεί. Θα είναι κάπως έτσι, να μπει στο κέντρο, στο πίσω μέρος, για να μην κάνει κούρμπα το γραφείο. Και στην ουσία αυτό θα είναι σαν έπιπλο. Στο πίσω μέρος
Περιμένω να μου έρθουν κάποιες λεντοτενίες, γιατί φυσικά και θα έχει κρύβο φωτισμό όλο από πίσω. Περιμένω βραχίονες για οθόνες. Γενικότερα είναι στο δρόμο διάφορα πράγματα που δυστυχώς δεν μου έχουν φτάσει ακόμα. Οπότε ας δουλέψουμε με αυτά που έχουμε. Και το γραφείο σαν έπιπλο, ας το δούμε έτσι, είναι έτοιμο. Μπήκαν οι σιρταριέρες, στη μέση έχουμε το ντουλαπάκι και γενικότερα βλέπετε την όλη απόσταση. Πρέπει να το περπατήσεις όλο το γραφείο για να πας από τη μια πλευρά στην άλλη. Συν ότι εδώ πέρα σας έχω βάλει μια 27 οθόνη, εντάξει τυλιγμένη, για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος. 4 μέτρα επί 60 πόντι και θα δούμε εκεί πέρα στη γωνία τι θα γίνει. Βέβαια, μου λείπουν κάποια πράγματα, οπότε θα το δείτε στη συνέχεια του βίντεο την ολοκλήρωση. Θα δούμε πώς θα γίνει. Προχωράμε.